Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Παρασκευή σήμερα 9 του Ιούνιου και παρακολουθείτε το One Morning, την πρωινή σα ενημέρωση από το One Channel. Ο άγριο, ο αδυσόπιτο πόλεμο των κυκλωμάτων τη νύχτα, που μένεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συνεχίζεται. Ένα ακόμη συμβόλαιο θανάτου εκτελέστηκε στον Κορυδαλό αυτή τη φορά, με θύματα δύο άτομα, τα οποία είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τι αρχέ για υποθέσει τη νύχτα. Οι δράστε εκτέλεσαν τα θύματα εν ψυχρό, με περισσότερε από 50 σφαίρε. Οι κάμερε που υπήρχαν στο σημείο κατέγραψαν τη δράση του. Ενώ τώρα το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την υπόθεση συλλέγει ένα-ένα τα κομμάτια του πάζλ και προσπαθεί να τα ενώσει με υποθέσει του παρελθόντο. Συγκεκριμένα προσπαθεί να εντοπίσει του ηθικού αυτούργου, του ανθρώπου δηλαδή εκείνου που διέταξαν το συμβόλαιο θανάτου. Το θωρακισμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα απεδείχθη ότι ήταν παροπλισμένο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στο Sky. Ανακοίνωσε βέβαια, εξέδωσε ανακοίνωση ο Όμηλος που ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε στην κατοχή του δολοφονηθέντος. Σε λιγότερα από 120 δευτερόλεπτα και με περισσότερε από 50 σφαίρες και δύο καλάσνικοφ, οι πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν το διπλό συμβόλαιο θανάτου σε βάρο ενό 35χρονου παλιού γνώριμου τη Ελλάδα και του 30χρονου συγγενή του στην πιλωτή τη πολυκατοικία που μένουν στο Κορυδαλό, προσθέτοντα τα ονόματά του στη λίστα των νεκρών που σχετίζονται με υποθέσει τη νύχτα. Τρώμαξα, βγήκα έξω γιατί εντάξει, εδώ γειτονιά είμαστε όλοι μαζί. Του παλιού όλου ξέρω περίπου. Αλλά αυτή ήταν η καινούργια του καιρό. Μετά μετά τι 11 το βράδυ τη Τετάρτη, ο 35χρονο μαζί με τον συγγενή του βρίσκονται μέσα σε ένα θωρακισμένο μαύρο τζιπ επί τη οδού Σοφία Βέμπο στο Κορυδαλό. Μόλι φτάνουν στην πολυκατοικία όπου μένουν, ο συνοδηγό αποβιβάζεται από το όχημα και ανοίγει την καραζόπορτα. Τότε στο σημείο φτάνει ένα μαύρο όχημα με δύο άτομα να βγαίνουν από αυτό κρατώντα Καλάσνικοφ. Αμέσω πυροβολούν τον 30χρονο, ο οποίο αφήνει την τελευταία του πνοή ελάχιστα λεπτά μετά. Χωρί να χάσουν χρόνο, οι δύο πληρωμένοι δολοφόνοι ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου και πυροβολούν τον 35χρονο δεκάδε φορέ σε σώμα και κεφάλι. Ο γνωστό ω ράμπο ή ταξιτζή στην Ελλάδα πεθαίνει ακαριέα στη θέση του οδηγού. Πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για συμβόλαιο θανάτου. Άλλωστε, αυτό το ενισχύει η αναμφισβήτητη εμπλοκή των δύο δολοφονημένων σε υποθέσει που έχουν να κάνουν με συμμορία τη νύχτα, τη οποία το ηγετικό στέλεχο δολοφονήθηκε πριν ένα χρόνο. Η αξιωματική του τμήματο ανθρωποκτονιών είναι από τι ελάχιστε φορέ όπου διαπιστώνουν ότι σε συμβόλαιο θανάτου οι δράστε χρησιμοποιούν αυτοκίνητο και όχι μοτοσυκλέτες. Ο οδηγό του μαύρου οχήματο, που πιθανόν δεν ήταν ένα από του δύο εκτελεστέ, γνωρίζουν τα σκαλά, τα στενά του κοριδαλού, φεύγει με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο και σε ελάχιστο χρόνο διανύει μία απόσταση 8,5 χιλιόμετρων. Με του δράστε να βάζουν φωτιά στο όχημα στα τούνελ του Αστροπύργου, εξαφανίζοντα τα ίχνη του. Ο 35χρονο είχε απασχολήσει την Ελλάδα για υποθέσει τη νύχτα και φαίνεται πω λάμβανε μέτρα αυτοπροστασία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο 30χρονο συγγενή του, σύμφωνα με πληροφορίε από την ασφάλεια ήταν ο οδηγό επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στο σπίτι του στα Δερβενοχώρια το Πάσχα του 2022. Καταδρομική επίθεση από αγνώστου έγινε χθε το βράδυ στην οδό Βεϊκού στο Κουκάκι. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι το ταχυδρομείο, είναι τα ελτά, καθώ και μηχάνημα αυτόματης ανάληψη μετρητών, των οποίων την τζαμαρία κατέστρεψαν. Σύμφωνα με την έρτη, οι προκάλεσαν αυθορέ και σε σούπερ μάρκετ, αλλά και σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται εκεί στη γειτονιά. Οι αρχές προχώρησαν σε νέα προσαγωγές. Α, τώρα το ιδιαίτερο, αυτό που χρειάζεται να υπογραμμίσουμε, είναι ότι πριν από λίγους μήνες, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είχαν ξανασυμβεί ανάλογες επιθέσεις στα ίδια καταστήματα. Μάλιστα, η επίθεση είχε γίνει και τότε, στις 10.30, την ίδια δηλαδή ακριβώς ώρα που χτύπησαν και χθε το βράδυ οι δράστε Α, θα πάμε τώρα να συνδεθούμε, για να μην τον αφήνουμε να περιμένει, με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ο ιερέα επέλεξε να ντύσει παπαδάκια δύο κορίτσια 14 ετών. Μετά από αυτό, τέθηκε σε προσωρινή αργία από, τον, από την Αρχιεπισκοπή, μέχρι τέλο πάντων να γνωμοδοτήσει να αποφασίσει η ιερά σύνοδος, Γεγονό που έχει προκαλέσει κύμα συμπαράσταση από ιερεί, θεολόγου και πιστού, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι επιθυμούμε διακαώ η Εκκλησία να εξυγχρονιστεί. Και δεν θεώρησαν δηλαδή κάτι παράξενο, κάτι περίεργο το συγκεκριμένο συμβάν. Γιατί λέτε εσεί ότι α, υπήρξε αυτή η αντίδραση από την Αρχιεπισκοπή. Ναι, το, το πρόβλημα είναι, ξέρετε, λίγο πιο σύνθετο από ό,τι έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή στην ειδησιογραφία. Και Χρησιμοποιούμε γυναίκες και παιδιά και κορίτσια σε πάρα πολλά σημεία μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Και στα δεν Χαλιά και στην Κέρκυρα ασύνηθες. έχει συμβεί συγκεκριμένα δεν πρόσφατα. Είναι, δεν, είναι κάτι, δεν είναι κάτι το ασύνθες. Ναι. Ε, θα σας εξηγήσω. Το, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ξέρετε, είναι ότι κατά την, στην, στην συγκεκριμένη ακολουθία αυτά τα παιδιά έχουν ντυθεί και έχουν βάλει τα στιχάρια. Δηλαδή το, το στιχάριο είναι αυτό το οποίο φοράει και ο διάκονος στην εκκλησία μας. Ο διάκονος, ξέρετε, είναι ιερατικός βαθμός. Και, και εδώ υπάρχει, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις σε αυτά τα παιδιά αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρεις. Αυτό στη δηλαδή ενόχλησε, αυτό μας λέτε. Ε, τι, τι, αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, να ξέρετε. Διότι εδώ τώρα, ε, δηλαδή η πείτε μας ξε... να μας το εξηγήσετε, γιατί των πραγμάτων δεν διότι. τα γνωρίζουν όλα αυτά Εκλησία, τα συγκεκριμένα. Η εκκλησία, η εκκλησία έχει και γυναίκες οι οποίες υπηρετούν. Δηλαδή, ξέρετε, στα μοναστήρια τα γυναικεία υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μπαίνουν, βγαίνουν, βοηθάνε μέσα στο ιερό. Ε, είναι συγκεκριμένο λειτουργήμα, όπως και στην αρχαία εκκλησία υπήρχε ο θεσμός της διακόνησας το οποίο έχει αναγεννηθεί στι εκκλησίε τη Αφρική, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε ιεραποστολή. Και έχει αναγεννηθεί διότι, ξέρετε, οι γυναίκε βαπτίζονται σε μια μεγάλη ηλικία και είναι λογικό ότι κατά το βάπτισμα γίνεται η επάλυψη με το, με το λάδι, όπω κάνουμε κανονικά στι βαπτίσει, και αυτό προκαλεί ένα μεγάλο ζήτημα, ο αν πάει ο ιερέα, ο οποίο είναι ένα άντρα να μπορεί να προκαλέσει το σκάνδαλο. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει χρησιμοποιούμε τι διακόνυσε, οι οποίε κάνουν αυτό το μέρο τη τελετή και αυτό ο λόγο υπήρχε και στην αρχαία Εκκλησία. Και τώρα που έχουμε ιεραποστολή στην Αφρική και βαπτίζουμε μεγάλε ηλικία γυναίκε, το, το, ακριβώ ακολουθούμε την ίδια, την ίδια πρακτική το ζήτημα. Ναι, ναι, αυτό πω... όμω, αυτό, όμως, αυτό όμως για μια γυναίκα, για να γίνει διακόνηση, έχει συγκεκριμένε προποθέσει και συγκεκριμένου όρου. Επομένω, το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο παρουσιάστηκε σε αυτή την εκκλησία, ε, ήταν, ήταν, είχε, είχε αυτή την ιδιαίτερη πρόκληση. Και θα σα πω και κάτι να άλλο. Να δούμε και οποίο... τι φωτογραφίε, ε... να παρακαλέσω του ναι, Εμένα, 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 εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονό ότι επειδή βρισκόμαστε σε μία περίοδο η οποία είναι και προεκλογική. Και μάλιστα ξέρετε ότι υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την Ορθοδοξία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία έχει, έχει περάσει ήδη μια πολύ μεγάλη δυσκολία που ήταν το θέμα του το, το εμβολιαστικού. Πώ το συνδέεται, εκεί, δηλαδή, οπό, κύριε καθηγητά. θα σα εξηγήσω. Υπάρχουν διάφορε δυνάμει οι οποίε προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να, να διαχωρίσουν. Εμεί πρέπει να, να διαφυλάξουμε την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματο. Η ενότητα του εκκλησιαστικού σώματο είναι, είναι μια, πολύ, ένα πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική υπόθεση. Και Θεωρείτε δεν δηλαδή να ότι ο ιερέα συγκεκριμένο σώμα... στη συγκεκριμένη ενορία έχει από πίσω μία πρόθεση, ένα σκεπτικό τέτοιο σε αυτό που μα υπά... αναφέρετε. Εγώ, 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 εγώ θα μπορώ να σα πω. Δεν, δεν έχω πιστεύω ότι έχει πρόθεση. Μπορεί να το κάνει ο άνθρωπο από. Είχε... Δεν, μπορεί και να μην το κατάλαβε τι έκανε. Μπορεί και να μην Εγώ επειδή στο πλαίσιο, πρέπει... του ρεπορτάζ μίλησα μαζί του. Πρέπει να προστατεύσουμε του. την, uh, την αυτό εκκλησία που... και την ενότητά τη, είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Αυτό πρέπει που να μου προστατεύσουμε είπε... την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματο. Αυτό που μου είπε λοιπόν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ήταν το εξή, ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν αγόρια. Α, σκέφτηκα, μου προέκυψε αυτή η ιδέα και ότι τα κορίτσια, τα παιδάκια αυτά. Το κάνουμε χάρη, σε πάρα πολλέ εκκλησίε. Ενθουσιάστηκαν κιόλα. Εγώ, εγώ συμφωνώ μαζί σα. Όταν δεν υπάρχουν αγόρια, μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Ναι, Πολλέ φορέ μπορούμε να βάλουμε μια, ένα κορίτσι να, να κρατήσει ένα κερί. Δεν είναι κάτι. Αυτό σα ξαναείπα πού που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έπρεπε Το να Στο έγκλημα δηλαδή μα λέτε. Ε, τα, τα, στιχάρια, τα στιχάρια είναι δείγμα του, του διακονικού. Και αυτό δίδεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία στην Εκκλησία. Δε, δε, δεν, μπαίνουμε μέσα και φοράει ο καθένα μα ό,τι θέλει. Για να, uh, για να, κάθε ένα έχει ένα συμβολισμό και έχει και μια τελετουργική πράξη και μια μυστηριακή αναφορά. Και ένα συμβολισμό ένα όλα... λέτε και μια αξία. Ε, βέβαια, γιατί και okay, αυτοί που συμμετέχουν μέσα στην Ακολουθία... Πρέπει να τα πάντα κατά τα τάξη γενέστε λίγο. Ο Απόστολο Παύλο στην Εκκλησία. Δεν τα κάνουμε όλα. Ξέρετε, χήμα. Δεν είναι μια κατάσταση χήμα. Βρήκα δύο του όρου. Λέτε ότι υπάρχει ένα θα, τυπικό που πρέπει θα, να θα, τηρείται θα, πιστά θα, και παρεγκλήτω. Θα, θα αντινόμασταν όλοι οι παπάδε, ξέρετε, υπό αυτού του όρου στι εκκλησίε μα. Θα παίρναγατε σε απέξω. λέγατε ότι δεν έχουμε παπά. Μπείτε, μέσα θα θαψουμε κανα κανένα δύο-τρει. Ε, δεν, δεν είναι όμω έτσι. Δεν είναι έτσι. Uh, Πάντω ο εκπρόσωπο τύπου τη Αρχή ο κύριος Χάρης Κονιδάρης, για να πω και για τις δύο πλευρές, είπε συγκεκριμένα ότι η Αρχιεπισκοπή έθεσε το συγκεκριμένο κληρικό σε αργία από κάθε ιεροπραξία μέχρι νεοτέρας και στόχος αυτής της απόφασης είναι να νουθετήσει τον κληρικό. Και έρχομαι εγώ και προφανώς, να δεν θα μπορούσε... Προφανώς η Αρχιεπισκοπή, ακούστε, προφανώς η Αρχιεπισκοπή για να προβαίνει σε μια τόσο αυστηρή πράξη, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος, για να προβαίνει τον Αθηνό, ο Όποιο είναι ένα άνθρωπο, ξέρετε τώρα, είναι ένα ήπιο άνθρωπο. άλλο, ο αρχιεπίσκοπο που έχουμε, κανεί δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για ακρότητε. Ένα πολύ ήπιο άνθρωπο. δηλαδή σε, σε, σε επίπεδο που μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο για την υπερβολική του ποιότητα. Λοιπόν. Άρα λέτε ότι, 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 ότι εξαντλεί την αυστηρότητά προφανώς, του τώρα, προφανώ όχι. Ή... Προφανώ προφανώς, υπάρχει, η αρχιεπισκοπή έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα τη δράσεω του ιερέως, του κληρικού και που μπορεί να ξέρει και άλλα πέντε πράγματα που εμεί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτησή μα και παίρνει μία απόφαση και τον θέτει σε αργία. Η αργία είναι ένα αυστηρό μέτρο για να κλήρικό το Άρα, δεν λέτε κοινό για να το πω, σαν να έχει μαζεμένα πολλά για τη γούνα του. Οπότε, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλησε το ποτήρι. Αυτό το λέτε το εσείς δεν το λέω. Ναι, εγώ το λέω. <laughs> σε ελεύθερη <laughs> εγώ, εγώ, μετάφραση. Εγώ σα το είπα, είπα αλλιώ, εσεί το μεταφράζετε έτσι. Άρα, μπορεί <laughs> να είναι, για να το θέσω κι εγώ πιο ήπια, ότι μπορεί να ήταν η σταγόνα που ξεχύλησε το ποτήρι. Εγώ πάντω αυτό που θέλω να σα πω προ την ουσία τη υπόθεση είναι ότι η Εκκλησία αξιοποιεί τι γυναίκε σε θεσμικούς και λειτουργικού ρόλου η οποία είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτό γίνεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, καθίσουμε μια μέρα, να έχουμε χρόνο να σα πω πώ γίνεται κάποια διακόνηση. Είναι πολύ, πολύ, σοβαρή υπόθεση. Του όρου, προποθέσει, αυτό δεν γίνεται έτσι. Και ε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο τη γυναίκα και το πώ μπορούν οι γυναίκε και τα κορίτσια να αντιθούν παπαδάκια, να βοηθήσουν στον επιτάφιο, στο ένα, στο άλλο. Τώρα, ξέρετε, έχουμε μπει σε ένα διάλογο ο οποίο είναι. <coughs> αν μη τι άλλο δύσκολο. Αντιλαμβάνω στη με την πώ πώς το στη τοποθετείτε. Στην πραγματικότητα σας είπα ότι και, και εγώ όταν τον είδα τη φωτογραφία και την είδα, μου τη στείλανε πριν να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία στα, στα μίδια γιατί μετά αυτό μεγάλωσε ε, το θέμα, σοκαρίστηκα να σα πω όταν είδα δύο, και... δύο κοριτσάκια να φοράνε στη Χάρια. Ε, με, 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 σόκαρα γιατί δεν είναι, δεν είναι, ξέρετε αισθητικά και λειτουργικά αποδεχτό μέσα στην εκκλησία είναι, είναι δύσκολο Απλά εσεί εσείς γνωρίζετε δύσκολο. αυτή τη λεπτομέρεια που οι περισσότεροι από εμάς δεν την κατέχουμε και των πραγμάτων ναι, δεν μπορούμε και να και την ξέρετε, ξέρουμε δεν, είναι, και, δεν είναι, και, δεν είναι, θέμα ισότητας και γυναικών ή μη γυναικών Ξέρετε πόσο, πόσο χρήσιμε είναι οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία Χωρί τι γυναίκε μέσα στην Εκκλησία δεν κάναμε τίποτα. Δεν, δεν υπάρχει Κύριε Καθηγητά, ξέρετε όμω τι βγήκε προ τα έξω, γιατί όλοι μα δεν γνωρίζουμε αυτή τη λεπτομέρεια που την ξέρετε εσεί. Ε, ένα σχόλιο για παράδειγμα στο facebook έγραφε δηλαδή τα κορίτσια είναι άλλου θεού και όλοι αυτό που λέγανε δηλαδή υπήρχαν συγκλίνουσες oh. απόψεις σε σχέση γι' αυτό είναι ότι θέλουμε συγχρονισμό της εκκλησίας θέλουμε επικαιροποίηση θέλουμε πάρω, να πιστεύω, διαγνώσει ήταν... τις ανάγκες μας α, τις επιθυμίες μας και να μας αγκαλιάσει με ό,τι κουβαλάμε τώρα πια στη σημερινή εποχή. Και, και εγώ δεν σας κρύβω επειδή ακριβώ κατενόησα ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν γίνεται, γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση εκτός του πραγματικού περιεχομένου που, 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 που ακουμπάει το θέμα. Yeah. Όταν μου, μου ζητήσετε, πάρα ήταν μια πολύ δύσκολη σήμερα για μένα να, να μιλήσουμε. Και Έκανα τα πάντα για να παρώ Γιατί, διότι, διότι, γιατί ξέρετε, μας και πράγματα κενά, πολύ ουσιαστικά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κενά και να δημιουργούνται παρεξηγήσει εκεί που δεν υπάρχουν. Εγώ στενοχωριέμαι γιατί είναι ένα ο θεολόγος ο, ο κληρικό του της συγκεκριμένης ενορία. Και, και είναι κρίμα. Ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι κάνουν και λάθη πάνω στον ενθουσιασμό δεν μπορεί να κάνουν και ένα λάθο ναι. παραπάνω. Είναι, δεν, δεν είναι. Απλά επειδή πήρε διαστάσει το θέμα, ε, δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Και σα ξαναλέω, είμαστε δι... πολύ κακή περίοδο. Είναι μία δύσκολη περίοδο, ειδικά Αυτό η ήθελα λίγο να μα το αποσαφηνήσετε πάντω μπο... αυτή τη σύνδεση που μπορούν να γίνουν παρεξηγήσει. Διότι ξέρετε κάτι, μπορεί να βγει ένα κόμμα που εκπροσωπεί την Ορθοδοξία, την παράδοση και την αυστηρότητα και να στο, κάνει στο να στο ανεβάσει το θέμα και να στο πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. και η Εκκλησία δίνει ένα τεράστιο αγώνα να, να, διατηρήσει την ενότητα του πίμνιου. Γιατί του ανθρώπου από κάτω δεν του βλέπει ούτε μπλε, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο, ούτε με, με βούλε, ούτε Εννοείται. τίποτα. Είναι ένα πράγμα. Ο ούτε, χρώματα άνθρωπος, βλέπει, και αν είναι. ούτε χρώματα βλέπει, βλέπει, ούτε άντρα ή γυναίκα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, ξέρετε. Ε, είναι ξεκάθαρη αυτή η τοποθέτηση τη Εκκλησία. Και πρέπει να διατηρήσουμε θυσία την ενότητα, διότι η ενότητα του εκκλησιαστικού σώματο είναι αναγκαία για να μην δημιουργούμε διχασμού στου ανθρώπου. Και η Εκκλησία τη Ελλάδο ιστορικά πάντοτε ήταν ένα φορέα ενότητα γι' αυτόν εδώ το τόπο και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ξέρετε. Ε, ισχύει. Πάντω, ο ιερέα είπε ότι αναμένει, δεν έκανε καμία δήλωση σε κανέναν. Μάλιστα, εξέδωσε και ανακοίνωση μέσω των social media ότι ευχαριστεί του δημοσιογράφου κτλ. Αλλά θα αναμένει την απόφαση τη ιερά συνόδου, όπω και την περιμένουμε όλοι. Και εγώ αυτό που κρατώ από την όλη υπόθεση, κύριε καθηγητά, είναι ότι ο κόσμο θέλει να έχει την Εκκλησία δίπλα του, κοντά του, με σύγχρονου όρου. Να νιώθει δηλαδή ναι, ότι τον και... αγκαλιάζει, ότι δεν τον επικρίνει. Και η Εκκλησία ξέρετε τον ιερέα, θα του κάνει τη παρατήρηση, θα του πει τι πράγματα μπορεί να κάνει και μπορεί να, να το διαχειριστεί. Δεν είναι κάτι, δηλαδή έχει, έχει πάρει το θέμα μία μια ένταση η οποία είναι εκτός των πραγματικών. Λέτε πολλές φορέ συμβαίνει με τους, με τους ιερείς να, να κάνουν ένα να λάθος, παρεμβαίνει ο επίσκοπο. Έτσι γίνεται, λύνεται το θέμα. Δηλαδή, Αλλά λέτε ότι εάν... εδώ μπορεί να έχουν μαζευτεί και κάποια παραπάνω. Υποθέτω για να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση η Αρχιεπισκοπή που να τον θέσει σε αργία. Προφανώ ο αρχιεπίσκοπος που είναι ο οικείο πειμενάρχη, ιεράρχη τη περιοχή, ξέρει πράγματα τα οποία εμεί δεν ξέρουμε. Πιθανότατα να έχει γίνει και κάτι άλλο να του έχει κάνει κάποια παρατήρηση και αυτό μαζεύεται και οδηγεί σε μια απόφαση. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Εμεί που κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, τέτοια προβλήματα έχουμε πάντοτε και τα αντιμετωπίζουμε πάντοτε. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Είναι συνηθισμένο αυτό που λέμε business as usual στα, πια στη γλώσσα μας και στη γλώσσα μας. κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μας τιμώξατε στο πρόγραμμά σας γιατί ήταν πολύ ουσιαστική η παρέμβασή σας και όλα όσα μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να, να, μιλήσω για ένα θέμα το οποίο υπάρχει κίνδυνος να διχάσει την ελληνική κοινωνία και δεν είναι εποχή που να, να διχάζουμε την ελληνική κοινωνία με τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πηγαίνουμε στα πολιτικά, στην πολιτική ζωή. Α, βέβαια θα δούμε κάτι έτσι πιο ανθρώπινο, την πιο γήινη πλευρά του. Έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε χθε την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega Channel. Αποκαλύπτοντα στιγμέ τη καθημερινότητά του, καθώ και πτυχέ τη προσωπική του ζωή. Ήταν αρκετά ξομολογητικό. Επιπλέον, σε ερώτηση που του έγινε σε σχέση με το TikTok, όπου προσωπικά θα πω ότι δίνει ρέστα, απάντησε ότι δεν πρόκειται για τη νέα του εικόνα, αλλά για την πραγματική του εικόνα, που με τη βοήθεια του Μέσου κατάφερε να αναδείξει. Το COVID άντεξε του ρυθμού μου <laughs> και με κατέληψε γρήγορα. Με χιούμορ για την πρόσφατη διαγνωσή του με COVID, ξεκίνησε τη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκη στο Μέγκα και την εκπομπή Πάμε, Δανάη. Πιστεύω πια ότι και για τον COVID, όπω και για την κρήπη, θα εμβολιαζόμαστε μια φορά το χρόνο για να μπορούμε, κυρίω αν είναι για του ευάλωτου συμπολίτε μα, να, να περιορίζουμε τι αρνητικέ επιπτώσει. Στη συζήτησή του με τη Δανάη Μπάρκα, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία μίλησε για τη νέα <laughs> του ενασχόληση <laughs> με το TikTok. Όχι, δεν είναι η νέα μου εικόνα. Είναι μια άλλη. Το, το, είναι το TikTok έδειξε αυ... αυτός που είπε πραγματικά. Έτσι είμαι. Οι συνεργάτε μου είπανε σταμάτα. Τι πα να κάνει. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία εξομολογήθηκε <σομίως> ότι ω νέο και γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο τη πρωθυπουργία του <σομίως> είχε ένα περίεργο περιστατικό σε μια ανέμελη βραδιά διακοπών στη Μύκονο. Ένα βράδυ αργά, κάναμε τι βόλτε μα. Μπορεί να είχαμε καταναλώσει και λίγο ε, παραπάνω ε, αλκοόλ. Έρχεται μια κυρία και μου λέει. Ε, δεν πρέπει να γίνει καινούριο λιμάνι στη Μύκονο και υπογράφεται για να μην γίνει καινούριο λιμάνι. Λέω βεβαίω να υπογράψω για να μην γίνει καινούριο λιμάνι. Το ξεχνάω τελείω. Μετά από μια εβδομάδα, είπα την υπέγραψε να μην γίνει καινούριο λιμάνι στη, στη Μύκονο. Τι να πω, πω. Ah. Ναι. <laughs> εγώ. Αχ. έγινε το κοινό λιμάνι στην Μήκονο. Ο ίδιο μίλησε και για τη σχέση του με τα παιδιά του, περιγράφοντα και τον ρόλο τη Μαρέβα Γκραπόφσκη σε μια δύσκολη άσκηση ισορροπία που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονεί, ενώ δεν απέφυγε να παραδεχθεί ότι όταν κλονίστηκε η σχέση του, απευθύνθηκαν σε ειδικού. Εμεί περάσαμε μεγάλε δυσκολίε με τη Μαρέβα. <coughs> για, για, χρόνια δεν ήμασταν μαζί. Ε, ξεπεράσαμε αυτή τη δυσκολία πρώτον με το να μην χρεώσουμε αποκλειστικά στον άλλον την ευθύνη για τα προβλήματα στη σχέση. Δουλέψαμε και με ειδικού. Και δεν είχα. δυσκολία να το πω αυτό ότι. δεν νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να. Αλλά και ταμπού. Να πανεχοποιήσουμε και την ψυχολογική υποστήριξη. Με, Πολλά διαφορετικά τολμαδάκια. Γεια, από σου δέντε. Δέντε. Α, από Γεια σου Πρόεδρε. Τι καλά, είσαι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να μπει στην κουζίνα του Παμεθανάη και να δοκιμάσει αλλά και να βαθμολογήσει τα αγαπημένα του ντολμαδάκια. Περνάμε στην επόμενη φάση. Τόσο που θα φάω το υπόλοιπο. Μέα κούλπα παραδέχτηκε ο Αλέξη Τσίπρα για την απλή αναλογική, αναλαμβάνοντα ουσιαστικά και ολοκληρωτικά την ευθύνη για τη συνολική ταλαιπωρία των εκλογών. Επιπλέον, δήλωσε για την επόμενη μέρα τη κάλπη ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε ταμείο στι 26 Ιουνίου. Θα κρυθούμε όλοι, θα κρυθώ και εγώ. Επιπλέον, σχολίασε και τη δήλωση του Νίκου Φίλη περί τουρκική μειονότητα, χαρακτηρίζοντα την προσωπική του άποψη. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Κατά την άποψή μου. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι για τη Ροδόπου για το τελευταίο διάστημα. Αυτό το οποίο γίνεται με επιλογή του κ. Μητσοτάκη είναι δηλωτικό. Αν θέλετε, τη έπαρση και τη αλαζονία για, για 10-15 χιλιάδε συμπολίτε μα Έλληνε μειονοτικού που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγουμε θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα. Πείτε μου για τον κ. Και φύλλη. Την επόμενη μέρα θα είμαστε σε αυτή τη χώρα όλοι. Και δεν, ε, δεν επιτρέπεται να παίζουμε παιχνίδια. Με την πατρίδα Μες. και τα εθνικά αυτό θέματα. Ο Φίλης, λοιπόν, είπε. Εγώ σα είπα ότι ο κύριο ο... Φίλιπ.. Εντάξει, κανέ... δεν πειράζει κάποιο να μιλάει για τουρκική μειονότητα. Συγγνώμη. Ο Φίλιπ για... μίλησε για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, από ό,τι κατάλαβα. Ε, εγώ θέλω να επαναλάβω ποια είναι η βασική, η... όχι η βασική, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και ήμουνα εγώ αυτό ω πρωθυπουργό που είχα απέναντί μου τον Ερντογάν και τον οδήγησα στο μέγαρο Μαξίμου να πει αυτά που λέει η Ελλάδα. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα με ε, ε, ε τουρκογενείς, ε, Ρωμά και πομάκους Συμφωνί, μουσουλμάνους πολίτες. Συμφωνεί και ο κύριος πολίτες. Φίλης, είπε ότι λοιπόν. δεν θεωρεί ότι Αυτή υπάρχει είναι η τουρκική κοινωνό... μειονότητα. Ωστόσο, αναγνώρισε το δικαίωμα... Ναι, τι, αυτό να είναι λέει μια προσωπική ότι... του άποψη. Αυτή είναι μια προσωπική δεν του άποψη. Δεν Αυτή να είναι μια ότι προσωπική του, του άποψη, η οποία κατά, την, άπο, κατά τη θέση και την κρίση μου δεν αποτελεί αντικείμενο διαγραφή ενό τελέχου. Είναι ο δυνηρό απολογισμό τα τελευταία 24 ώρα των θυμάτων εξαιτία τη έλλειψη τη καθυστέρηση ανταπόκριση των ασθενοφόρων στα έκτακτα περιστατικά. Μετά από το θάνατο τη 19χρονη Εγγύου στη Νέα Μάκρη, η οποία έσβησε αβοήθητη περιμένοντα ουσιαστικά τρει ολόκληρε ώρε να φτάσει στο ασθενοφόρο, αλλά και μετά το θάνατο τη 63χρονη στην ΑΚΟ, η οποία άφησε την τελευταία τη πνοή στην καρότσα ενό φορτηγού καθοδόν προ το νοσοκομείο. Ένα νέο περιστατικό στη Χαλκιδική αυτή τη φορά προέκυψε, καθώ χθε το μεσημέρι μία τουρίστρια από τη Ρουμανία κατέβηκε από το κρουαζιερόπλαιο για να γευματίσει, οπότε και κατέρευσε μέσα στην ταβέρνα. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε αμέσω, το ασθενοφόρο όμω άργησε πολύ να φτάσει. Έκανε ουσιαστικά μία ώρα και δέκα λεπτά, οπότε η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Ακόμα ένα ασθενοφόρο άργησε, ακόμη μία ζωή χάθηκε. Μέσα σε 48 ώρε, τρει άνθρωποι έχασαν τη ζωή του περιμένοντα αβοήθητη ασθενοφόρο. Μετά την Κό και τη Νέα Μάκρη, μια νέα τραγωδία γράφτηκε αυτή τη φορά στην Ουρανούπολη τη Καλκιδική. Μια 63χρονη τουρίστρια από τη Ρουμανία κατέρευσε χθε από ανακοπή σε ταβέρνα τη περιοχή, μόλι κατέβηκε από το κουραζιερόπλαιο στο οποίο επέβαινε. Τη βάλαμε σε μια καρέκλα κάτισε. Τη δώσαμε κρύε πετσέτε, κρύο νερό, γιατί αισθανόταν μια ζάλη. Τέλο πάντων, σε κάποια φάση η γυναίκα άρχισε να επιδεινώνεται την κατάστασή τη. Πήραμε τηλέφωνο τον δυτικό γιατρό. Κατέφθασε πολύ σύντομα. Γιατρό με απεινιδωτή έσπευσε να τη βοηθήσει όσο περίμεναν για το μοναδικό ασθενοφόρο που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον Άγιο Νικόλαο. Πηγαίνω κατευθείαν εγώ να δω τι συμβαίνει. Και με το που τη βλέπω μισολυπηγωθισμένη, ξεκινάω να κατευθείαν την κάρπα. Και έρχονται μετά και τα υπόλοιπα παιδιά που συνεχίσαν να με βοηθάνε. Όταν η μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά, ήταν πλέον αργά. Γιατί τα 33χρονη ήταν νεκρή. Καλέσαμε τα σενοφόρα από την πρώτη ώρα, ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο Χακιδική. Με αποτέλεσμα, όταν κατέφθασε το στενοφόρο, είχε καταλήξει η γυναίκα. Η βάση του είναι στον Άγιο Νικόλαο. Από εκεί, η απόσταση είναι μία ώρα και ένα τέταρτο ακριβώ. Με όποια κίνηση και άδειο ο δρόμο να ήταν, πάνω από κάτω από μία ώρα και πέντε λεπτά το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να κάνει. Δυστυχώ δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή θρυνεί απόλυε εξαιτία τραγικών ελήψεων σε γιατρού και ασθενοφόρα. Αρκετά θανάσιμα περιστατικά στην περιοχή. Πέρσι, τέσσερα. Αντίστοιχα, τα στενοφόρα αργήσαν να έρθουν 2, 3 και 4 ώρε. Απαντήσει στα αίτια θανάτου τη άτυχη 19χρονη εγγύου, στη νέα μάκρη που έσβησε βοήθητη περιμένοντα επί ώρε ασθενοφόρο, θα δώσει η ιατροδικαστική έρευνα. Οι πρώτε εκτιμήσει κάνουν λόγο για ενδομήτρια ημοραγία, τα αίτια τι οποίε δεν Ευχαριστούμε για τη στήριξή σα. Ήταν ένα υπέροχο κορίτσι και ήταν πολύ χαρούμενη που περίμενε το πρώτο τη παιδάκι. Περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Είμαστε συντετριμένοι. Κυριακή έγινε ένα ατύχημα στο Λαύριο με εντελειβερά, το οποίο το καταλάβει καταγγείλαμε και αυτό και ο συνάδελφος περίμενε δύο ώρες περίπου στο δόστρωμα για να τον παραλάβει το ασθενοφόρο. Οι τρεις θάνατοι σε κόνεα, μάκρη και χαλκιδική εξαιτία τη καθυστέρησης ασθενοφόρων αποκαλύπτουν τις τραγικές ελλείψεις στην υγεία, κυρίως σε διασώσεις γιατρούς και νοσηλευτές, με αποτέλεσμα καθημερινά να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και τι πιο ωραίο να πάρουμε ένα βιβλίο, ένα ενδιαφέρον βιβλίο, να το ξεφυλίσουμε, να μυρίσουμε το χαρτί. Για μένα είναι α, μαγική αίσθηση αυτή και να ταξιδέψουμε. Νοερά. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, συγγραφέα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα να μα πει, να μας πείτε για το βιβλίο σα, το οποίο έχει έναν ένα πολύ ωραίο, πολύ ενηγματικό τίτλο, αν με ρωτάτε. Απαιτείται πολύ χρόνο για να γίνει νέο. Τι πραγματεύεται. Όπω βλέπετε και το, το γίνει είναι τονισμένο και με λίγο διαφορετικό χρώμα. Γιατί ακριβώ εκεί θα ήθελα και εγώ να εστιάσω. Δεν θα ήθελα κανένα να καταλάβει ότι Μιλάμε για το χρόνο που απαιτείται για να μείνει νέο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα αγώνα που ούτω ή άλλω είναι χαμένο από την αρχή. Το ε, να γίνει αυτό νέος... δεν είναι μια αναστρέψιμη διαδικασία. Έτσι, έτσι ακριβώ. Απλά πιστεύω ότι πραγματικά μεγαλώνοντα, αν κρατήσει τον εαυτό σου σε μια κατάσταση και διανοητική και σωματική και ψυχολογική σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πραγματικά μπορεί να αρχίσει να κυνηγά και πάλι τα όνειρά σου από την αρχή. Ξέρετε, πιστεύω ότι μεγαλώνοντα μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό το δώρο που λέγεται ζωή. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να, εκτιμάμε και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν ένα πραγματικό δώρο που είναι κλεισμένο μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο, αλλά που είμαστε εμεί υπεύθυνοι για το τι θα βάλουμε μέσα σε αυτό το πακέτο. Και όταν θα φτάσει η στιγμή να το ανοίξουμε, να έχουμε διατηρήσει και την αγνότητα και τον, τον ενθουσιασμό ενό παιδιού που ανοίγει ένα δώρο και ξέρετε ότι πάντα είναι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό, ό,τι και να περιέχει μέσα, αλλά Τη σοφία ενό μεγαλύτερου ανθρώπου για να εκτιμήσει την περιέχει. Αυτό θα σα έλεγα, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι καθώ περνούν τα χρόνια κάποιο οριμάζει, γίνεται σοφότερο. Αυτό το έχουμε όλοι στο μυαλό μα, ότι ένα μεγαλύτερο άνθρωπο πρέπει α, να, είναι να είναι υποχρεωτικά σοφό. Δεν ισχύει όμω σε όλε τι περιπτώσει. Πρέπει να γίνει αυτό το κλικ, αυτό που προφανώ θέλετε να μα μάθετε εσεί, για να γίνει κάποιο σοφό, να γίνει πιο όριμο, άρα και πιο νέο. Ξέρετε, δεν θέλω πραγματικά να μάθω σε κανέναν τίποτα. Εγώ μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, τα προσωπικά μου βιώματα και πιστεύω πάρα πολύ στο όνειρο. Ακούω πάρα πολύ συχνά γύρω μου ανθρώπου, ίσω λίγο μεγαλύτερη ηλικία, να λένε ότι είναι πάρα πολύ αργά για να ξεκινήσουν κάτι που το ονειρευόντουσαν μια ολοκληρή ζωή, διότι δεν έχουν τον ορίζοντα μπροστά του. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο λάθο, ένα, ένα τρίκ δηλαδή που μπορεί να κάνει κάποιο και να την πατήσει. Πρέπει πάντα να αισθάνεσαι ότι μπροστά σου υπάρχει ορίζοντας. ορίζοντα. Ο καθένα έχει τη δική του στιγμή. Πολλέ φορέ έχουμε την τάση να συγκρινόμαστε με άλλου ανθρώπου. Είναι ωραίο να έχουμε πρότυπα και να βλέπουμε ε, ανθρώπου που μπορούν να ανοίξουν δρόμου και για μα ή να φωτίσουν του δρόμου μα με τι δικέ του ε, κατακτήσει και τα δικά του επιτεύγματα. Αλλά δεν θα πρέπει να συγκρινόμαστε μαζί του. Θεωρώ ότι ο καθένα έχει το δικό του χρόνο για να λάμψει. Και αυτό το χρόνο δεν τον ξέρει πραγματικά κανένα. Άρα, κανόν. ουσιαστικά μα λέτε ότι η ηλικία δεν είναι παράγοντα αποθαρρυντικό για να κάνει κάποιο όνειρα, να αποκτήσει και να αναπτύξει νέε συνήθειε. Ότι πάντα αρκεί να το πιστέψει κάποιο, όλη η ζωή είναι μπροστά του να κάνει ό,τι επιθυμεί και αγαπά. Ακριβώ. Ξέρετε, εγώ μια ζωή κάνω αθλητισμό και είδα τα μεγαλύτερα πράγματα στον αθλητισμό για μένα να συμβαίνουν λίγο αργά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έγινα για πρώτη φορά πρωταθλητή Ελλάδα στο αγώνισμά μου στην ηλικία των 40 χρονών. Μετά τα 40 κέρδισα τα βαλκανικά μου μετάλλια στι κατηγορίε των μάστερ. Στα 50 μου έγινα για πρώτη φορά πρωταθλητή Ευρώπη. Τότε έθεσα δηλαδή τι βάσει στη ζωή μου να κάνω τα πράγματα με του δικού μου όρου. Αυτό λοιπόν δεν μου στέρισε καθόλου ούτε το όνειρο, ούτε τη δυνατότητα να ζήσω αυτά που ήθελα μια ολόκληρη ζωή. σα πω κάτι αργότερα, ήδαν, Και είμαι ότι το έχετε βιώσει κι εσείς. Όταν κάποιο έχει ένα Δηλαδή στα 40, να γίνει πρωταθλητή πανελληνική οτιδήποτε. Α πούμε. Ναι. Που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ε, επειδή είναι ενθουσιασμένο, εκμυστηρεύεται αυτό του το όνειρο, αυτή του την επιδίωξη σε κάποιον. Και το ξεκινάει ο κάποιο, χωρί απαραίτητο να είναι κακό άνθρωπο ή να έχει κακή πρόθεση. Τώρα στα 40, θα κάνει αυτό το πράγμα. Πού πα τώρα. Τώρα είναι καιρό, είναι εποχή, είναι ηλικία. Για άλλα πράγματα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο, είναι πολλοί άνθρωποι που λυγίζουν και υποχωρούν και εγκαταλείπουν τα όνειρά του. Μου κάνετε μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, μια πολύ ουσιαστική ερώτηση. Και ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην ομάδα υποστήριξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε με τα χρόνια και να έχουμε αποκτήσει αυτό το, το ένστικτο του να κρατάμε κοντά μα τελικά ανθρώπου που μπορούν πραγματικά να συντονιστούν μαζί μα και να μπορούν και αυτοί να δώσουν ευθερά στα όνειρά μα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η τοξικότητα που μπορεί να προέρχεται από τι προσωπικέ εμπειρίε άλλων ανθρώπων που δεν προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν ή δεν είχαν το κουράγιο να το κάνουν και προσπαθούν αυτό να το μεταφέρουν και σε εμά, αυτό θα πρέπει με έναν τρόπο να το κρατήσουμε λίγο μακριά μα. Και να αρχίζουμε σιγά σιγά να καλούμε κοντά μα ανθρώπου που πραγματικά είναι συντονισμένοι στο ίδιο μήκο κύματο με εμά. Που θα μπορούν πραγματικά να μα δώσουν μια ακόμα όθηση, ένα γλυκό χτύπημα στην πλάτη. Ή αν και, αν, και, αν, ακόμα δεν κάνουν αυτό, τουλάχιστον να μην προσπαθήσουν με τα λόγια του και τη στάση του να σαμποτάρουν αυτό που εμεί προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, μακριά η τοξικότητα ή όποια τοξικότητα. Τώρα θέλω είναι... να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αισιόδοξο γεννιέται κανεί, ή γίνεται, ή το όχι, δεν το όχι. Νομίζω ότι, ξέρετε, μια πάρα πολύ σπουδαία προπονήτρια στην Αμερική, Νάση Λίμπερμαν, προπονήτρια μπάσκετ, είχε πει κάποτε ότι οι γονεί μα, οι ρίζε μα, η οικογένειά μα είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό υπεύθυνοι για το ποιοι είμαστε. Για το ποιοι όμω γινόμαστε τελικά υπεύθυνοι είμαστε εμεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί πραγματικά να γεννηθούμε με κάποια χαρακτηριστικά και ένα από αυτά να είναι ίσω και ο πεσημισμό, το ότι μπορεί να βλέπουμε τα πράγματα πρώτα λίγο από την αρνητική του πλευρά και μετά από την αισιόδοξη. Όμω αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκπαιδεύσει και να το αλλάξει. Μπορεί δηλαδή πραγματικά σιγά σιγά να κάνει αυτή τη στροφή του διακόπτη μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, ώστε να αρχίζει μετά να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα. Εγώ θυμάμαι ότι γεννήθηκα σε μια οικογένεια που μπάζονταν ένα υπέροχο άνθρωπο, αλλά ήταν λίγο απεσιόδοξο. Έβλεπε πάντα τα πράγματα από την αρνητική του πλευρά. Και όταν μικρό ακόμα, που δεν καταλάβαινα και πολύ, ξέρετε τι ιδιαίτερε διαφορέ των πραγμάτων και των καταστάσεων, του, έλε, του έδειχνα κάτι που με ενθουσίαζε από ένα υλικό αγαθό μέχρι την οποιαδήποτε κατάσταση. Θυμάμαι ότι είχε μια έκπραση που μου λέγε Αυτά δεν είναι για μα. Mm. Και άρχισα από μικρό να αναρω για ποιο τελικά είναι, δηλαδή και τι. Για είναι το δεν δεν είναι και για ποιο λόγο δεν είναι και για μα κιόλα. Δεν σα άξω συγγνώμη. Και για ποιο λόγο δεν είναι για μα. Ακριβώ, ακριβώ, ή το τι περισσότερο μπορεί να έχει κάποιο άλλο που αυτά μπορεί τελικά να τα απολαύσει και δεν το έχω εγώ. Ή γιατί να μην προσπαθήσω τελικά να το κάνω. Και αυτό πραγματικά εγώ δούλεψα πάρα πολύ για να το αλλάξω πρέπει να σα πω. Εγώ λοιπόν, δεν είμαι ένα άνθρωπο που γεννήθηκα αισιόδοξο. Προσπάθησα να γίνω και ακόμα είναι κάτι που το παλεύω πάρα πάρα πολύ. Γυνήκατε και γίνεστε στην πορεία και φαντάζομαι είστε και εσείς από τους ανθρώπους που πιστεύουν αυτό, που πιστεύω κι εγώ, ότι τελικά οι δυσκολίες και όχι οι ευκολίες χτίζουν χαρακτήρες. Ακριβώς. Ακριβώς και έχω και ένα σύνθημα που πάντα το μοιράζομαι με όλο τον κόσμο, το έχω κάνει τίτλο Πείτε στα μας. βιβλία μου και στα παιδιά στα σχολεία που μιλάω. Το ονειρεύω με θέλω μπορώ. Είναι τρεις λέξεις που για μένα αποτελέσαν πραγματικά φάρο στη ζωή μου. Όλα θεωρώ στη ζωή ξεκινάνε από ένα όνειρο. Σιγά σιγά μεγαλώντα, πετάμε όλα αυτά τα φανταστικά στοιχεία του ονείρου, κρατάμε κάτι πιο ουσιαστικό. Δεν μα φτάνει πια να λέμε ονειρεύομαι να κάνω το ένα ή το άλλο. Αλλά Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Και πάμε στη λέξη θέλω, που είναι πολύ πιο δυνατή. Και όταν δούμε ότι πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε, πάμε στην τρίτη λέξη το μπορώ. Ξέρετε, τώρα μεγαλώνοντα, έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν άλλα δύο στάδια. Μετά το μπορώ ακόμη πιο δυνατά. Το μου αξίζει και το δικαιούμαι και είναι πολύ σημαντικό διανοητικά να φτάσει Δυνατέ έννοιε, δυνατά νόηματα, κύριε Μιχαλόπουλε. Πείτε μα λίγο και τι ετοιμάζετε σε σχέση με το βιβλίο, θα το παρουσιάσετε κάπου άμεσα. Πού μπορεί κάποιο να σα βρει. Η κεντρική του παρουσίαση έγινε στι 6 Μαρτίου στο, στο Public Συντάγματο. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Μπορεί κάποιο να τη βρει παντού, να την αναζητήσει στο YouTube και όλα αυτά. Ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη σειρά εκδηλώσεων. Αυτέ τι μέρε θα βρεθώ σε λίγο στη Λαμία. Βρέθηκα και πριν λίγε μέρε στην Τρίπολη και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν με την έναρξη της καινούργια ουσιαστικά σεζόν. Ωραία, Συνεχίζω έχουμε. τα εκπαιδευτικά μου προγράμματα ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου έχω τη δυνατότητα να συναντάω εκατοντάδες μαθητές σχεδόν κάθε μέρα και να μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Που έχουν και ανάγκη αυτές τις συμβουλές. Ε, κύριε Μιχαλόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σα παρακολουθούμε. Απαιτείται λοιπόν πολύ χρόνο για να γίνει νέος. Ένα βιβλίο, Ένα βιβλίο, που χρειάζεται να προμηθευτούμε και να αναγεννηθούμε ίσως. Γιατί όχι. Είναι μια πολύ Πολύ έτσι, α, καρποφόρα διαδικασία. Ακριβώ και ποτέ δεν είναι αργά, γιατί τίποτα αρκεί να το θέλουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλοξημένη. Και εμεί, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που και σήμερα Παρασκευή επιλέξατε εμάς εδώ Το One Morning για την πρωινή σας ενημέρωση α, Δίνουμε ραντεβού Τη Δευτέρα στις 9 πάλι Για μια πλούσια θεματολογία Πάντα ποιοτική, ουσιαστική Και όπως έχουμε πει το προσπαθούμε Και το πετυχαίνουμε γιατί όχι Χαμογελάμε Χαμογελάμε Γιατί είναι, α, δηλώνει υγεία Ευχαριστούμε πολύ όλους σας Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα και καλή δύναμη να έχετε